Γεια σας φίλοι και φίλοι. Και στα παιδιά σας. Εδώ είναι το βόρειο μέρος της Αριζόνας. Πήρα οικόπεδο εδώ πέρα ένα στρέμμα για να μείνω γιατί με την αρρώστια μέναμε σε ένα πάρκο εκεί πέρα. Μπορεί να αρχίσουμε να πάμε ταξίδι, αλλά δεν μας αφήνανε, μας διώξανε. Μας θέλουν να νοικιάσουμε. Ο δρόμος είναι πολύ χαλασμένος. Μας λέγανε να νοικιάσουμε μέρος για ό,τι θα μέναμε όλο τον χρόνο γύρω-γύρω εκεί πέρα. Σου λέμε όχι, θα φύγουμε. Νευριάστηκα και τους λέω να πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί που θα πήρα και πήρα δικό μου μέρος. Και τώρα όπου θέλω με το καλοκαίρι έρχομαι εδώ πέρα και μένω και δεν πληρώνω τίποτα. Τους πληρώνω κοντά 5-4 το μήνα γιατί μόνο για ρεύμα και νερό. Και το νερό εδώ πέρα θα παίρνω κοντά 200 κιλά νερό για 3,5 δολάρια αμερικάνικα. Και μένω 14 ημέρες. Κάνω μπάνιο κάθε τις ημέρες και εδώ πέρα πάω. Τώρα πάτησε μια ρόδα εκεί πέρα και πάω να τη φτιάξω. Θα σας δείξω λίγο εκεί πέρα και μετά θα σας δείξω το χωριό που είναι κοντά. Είναι 60 χιλιόμετρα μακριά από η πολιτεία που είμαι εδώ πέρα. Αυτό είναι το μέρος και θα σας δείξω και πώς είναι πιο ωραία εδώ πέρα. Το ρεύμα που έχω εκεί πέρα τώρα είναι μόνο για ήλιος. Από τον ήλιο γεμίζει τις μπαταρίες και αυτό έχω το ρεύμα. Κοιτάει έχω ένα computer ηλεκτρισμό εκεί πέρα. Έχω και φάδα το βράδυ και μετά όταν τη νύχτα βάζω το, δεν ξέρω πώς το λένε ελληνικά, generator. Το λένε εδώ, δεν ξέρω πώς το λένε. Παίρνει γκάζι και βγάζει ρεύμα. Αυτό είναι. Και έχω ρεύμα, το έχω 3 ώρες το βράδυ. Είμαι εντάξει, έχω, πώς είναι, 10 γαλόνια παίρνει, δεν θυμάμαι λίγα πόσο είναι. Κάνει μια εβδομάδα και τώρα επειδή σε πέφτει ο ήλιος κάτω, άμα ήταν κανονικά το καλοκαίρι λένε ήμουν 14 ημέρες με 10 γαλόνια γκάζι. Αυτό είναι το ηλεκτρισμό που έχουμε εδώ πέρα. Για να βλέπετε τις κολόνες και μπορεί να πάρεις ρεύμα αλλά πρέπει να βάλεις μεγάλες πολλά λεφτά να βάλεις για καμπινέ κάτω, πως το λένε, για να πηγαίνουν τα πράγματα κάτω. Είναι πολύ ακριβά, σας είπα και αυτήν ήρθα σε σχέση μέσα. Αλλά επειδή στα λέω ελληνικά, δεν με νοιάζει. Και θα πάρω ένα τρακτέρι και θα ανοίξω γούβα και θα το βάλω. Έχω μια μικρή γούβα εκεί πέρα, θα βγάλω μέχρι 2-3 μήνες. Μετά πρέπει να πάω να φτιάξω άλλο. Θα φέρω το τρακτέρι εκεί πέρα και θα έχω μετά και δεν θα το κάνω πάλι διάφορο και δεν με νοιάζει γιατί
terra lá, se estou com a guilhadas e a tiax do Porcelana, o cabine é bocado. É taxi. Ah. Εντάξει, δεν θα λέτε περίπου πιο καλύτερα πως είναι το μέρος. Είναι απάνω σε ένα μήνα της Ελλάδας. Αυτό ήταν λίγο πιο μεγάλο το βίντεο, μπορεί να το κόψουμε μισά και μισά από πάνω για να μην παίζει πολύ το ένα και να μην καθόλου να σας δω εκεί πέρα και να βαρεθείτε που είναι το μέρος που είναι και τόσο μεγάλο το βίντεο. Βλέπετε, βγαίνεις από τα βουνά με τα πεύκα και τέτοια και μετά γυρνάει σαν έρημο. Είναι πολύ κόσμο εδώ πέρα, δεν είναι ότι δεν είναι, ερχόνται. Η γριά φώναζε για να φτιάξει ελληνικό βίντεο, λέει δεν έχει φτιάξει βίντεο στα ελληνικά. Θα σας δείξω εδώ πέρα. Το έβγαλα το βίντεο ελληνικά. Φτιάχνω το τόπο εκεί πέρα και είναι κουράζουμε εκεί μετά και ξεχνά να φτιάξω το βίντεο.